υποκράτηση μέχρι τις 12 Ιουνίου, οπότε και θα κληθεί να απαντήσει στις 6 κατηγορίες που τον βαραίνουν. Θα παραμείνει ο Τούρκος υπήκοος που επιχείρησε χθες δια της βίας να εισέλθει στις ελεύθερες περιοχές μέσω του οδοφράγματος Λίδρας. Με δάκρυα στα μάτια, ο 29χρονος που έφτασε στο νησί την περασμένη Τρίτη μέσω παράνομου λιμανιού των κατεχομένων, υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου, όπου προσήχθη το μεσημέρι πως σκοπός του ήταν η υποβολή αιτήματος για άσυλο από την Κυπριακή Δημοκρατία και τίποτα περισσότερο. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει αφορούν την παράνομη είσοδο στη Δημοκρατία, πρόκληση βαριά σωματική βλάβη και επίθεση σε αστυνομικό κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Όλα άρχισαν χθες λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι, όταν ο 29χρονος προσήλθε με την τουρκική ταυτότητά του αναχείρα στο οδόφραγμα της οδού Λίδρας, προκειμένου να περάσει στις ελεύθερες περιοχές. Εκεί οι επικαθήκοντοι αστυνομικοί τον ενημέρωσαν πως ελήψη άδεια εισόδου ή διέλευση του στα υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας εδάφη απαγορεύεται, με τον ίδιο να αποχωρεί από το σημείο. Επί μία και πλέον ώρα, ο νεαρός Τούρκος παρέμενε στην νεκριζώνη προτού τρέξει προς το σημείο ελέγχου της αστυνομίας, προκειμένου αποφεύγοντας τον έλεγχο να εισέλθει στις ελεύθερες περιοχές. Στην προσπάθεια τους μάλιστα να τον ανακόψουν, τρία μέλη της αστυνομίας κατέληξαν στο νοσοκομείο. Το ένα με κάταγμα ώμου και τα άλλα δύο με μόλοπες σε διάφορα μέρη του σώματός τους. Αφού τα κατάφερε και εισήλθε στις ελεύθερες περιοχές, για κακή του τύχη, ο Τούρκος υπήκοος ανακόπηκε λεπτά αργότερα σε στενό πλησίον της οδού Λίδρας από άλλο αστυνομικό, όπου και συνελήφθη. Ο χθεσινός τραυματισμός των τριών αστυνομικών είναι ο τελευταίος μιας σειράς αλλεπάλληλων επιθέσεων κατά μελών της δύναμης, που προκαλεί οργή, αγανάκτηση και ανησυχία στο σώμα. Οι αστυνομικοί εκεί που βρίσκονται εκπροσωπούν το κράτος, τη δημοκρατία, και είναι αδιανόητο όποιος έχει αντίθετη άποψη να επιτίθεται και να χτυπάει αστυνομικούς. Μας λένε ότι είναι η δουλειά μας. Αν είναι η δουλειά μας να μας χτυπούν, είναι ένα. Η δουλειά μας όμως είναι να είμαστε σωστά δυνατοί στην πρώτη γραμμή, ποσοτικά, ποιοτικά και με εξοπλισμό. Από τον αέρα της εκπομπής Αλφα-ενημέρωση, ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας έκανε λόγο για περιστατικό πανομοιότυπο με όσα καλούνται καθημερινά να αντιμετωπίσουν μέλη της δύναμης που υπηρετούν στα οδοφράγματα.